Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Εξελίξεις με πρόλογο, για μια φορά υπάρχει το πρώτο καλάθι του Γιάννη. Anyway, παρακολουθούμε, όπως έχετε ήδη καταλάβει, την αναμέτρηση μεταξύ Air Ballers και Rocky Balboa. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την ένατη αγωνιστική της Development League. Προέρχονται από ΙΤΑ με 63-69. Οι Rocky Balboa, οι οποίοι παίζουν σε ζώνη στις πρώτες επιθέσεις στον αντιπάλο τους. Δούλασε ένα jump shoot, θα τον δικαιώσει, θα διπλασιάσει τους πόντους της ομάδας του για το 4-0. Οι Rocky Balboa, οι οποίοι προέρχονται από νίκη επί των Rerolls, έχουν κάνει την δεύτερη τους νίκη για φέτος. Δεξιά πτέρυγα, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound από μια προσποίηση. Υπάρχει σφύριγμα για βήματα από τον Κουκάκη. Πρώτο λάθος στην αναμέτρηση. Μπάλα ξανά για τους Bullets. Ο Δαλάνας σε ζώνη εξακολουθεί να αμήνεται η ομάδα των και να δώσει την μπάλα στον Ροβάρης πάνω στη γωνία. Δεν έχει πάρει κάποιο screen, ο κοσμικός αντίπαλος τον επιτηρεί. Πάει μπάλα χαμηλά, ανάμεσα σε δύο παίκτες θα γυρίσει, θα στοχίσει, θα βρει μόνο τον γλώτ. Ο Ροβάρης, ωραία τρίπλα, υπάρχει αλλαγή στην άμυνα και φάουλ. Πρώτο φάουλ στον αγώνα. Στήλης. Σαμψούς είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό διεθνό rebound από τον Λοβάρη. Σαμψούς του κύριου Πανταλώνας δεν τον δικαίωσε. Λούζης, ο οποίος έκανε τον πρώτο φάουλ λίγο προηγουμένως. Πάρει ένα screen, δεν υπάρχουν αλλαγές. Να βγάλει τον ψηλό χωρίς αυτός να κινηθεί πέρα από το screen. Για τρεις είναι άστοχο, μαρκαρισμένο από τον. Υπάρχει σφύριγμα, έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος, η μπάλα δεν είχε βρει στεφάνι. Αδελώνας θα κατεβάσει αυτή την επίθεση. 2-15 η Μπαλμπόα ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Καραγιάννης ζητάει την μπάλα χαμηλά, αλλά δεν την παίρνει ο Στάλης, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα της ομάδας, τη σημαντικότητα αυτής. Λογικό, γιατί θα τον ρώτησε πόσο σημαντική είναι η ομάδα. Τρεις έπρεπε να πάρει ο Γούλας. Δεύτερη σερή επίθεση στο παιχνίδι, όπου η μπάλα τελειώνει στα χέρια κάποιες ομάδες. Οι παίκτες στον Μπαλμπόα δεν είχαν αντιληφθεί τον Μπόλερτ, δεν είχαν αντιληφθεί το χρόνο που τελείωνε, όπως και πήγε στον Μπαλμπόα λίγο προηγουμένως. Υπάρχει παράβαση βημάτων για μία ακόμα φορά. Από τον Λοβάρη. Θα στοχίσει. Υπάρχει rebound και προϋποθέσεις επιβιασμού. Ωραία πάσα. Πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραία συνεργασία. Εντάξει, ο Λοβάρη και Λιούζη. Έρχεται με ωραίο τρόπο η πρώτη πόντη για την ομάδα τους. Υπάρχει πάση στο διασκάλι, είναι ο Κούβε εκεί πέρα. Κουκάκης έρχεται και βοήθεια. Το ένα. Με τη βοήθεια έρχεται και το φάουλ από τον Κότσι, ο οποίος και αυτός για την ομάδα του αντίστοιχα έκανε κάποιες δηλώσεις που μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκι Σαλόνι Καλή, καθώς και δηλώσεις των MVP μετά τους αγώνες. Γενικώς πολύ μπαξιέ γενικό, είναι άστοχος ο Κρυστάλλι στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό ριμπάντο του Καραγιάννη όμως. Και
έξω από το τρίποντο. Του στείλεις. Στην διπλώση αύριο πάνω του Καραγιάννης ήταν αμυγός ελεύθερος. Κρυστάλλης τώρα στα 4 δευτερόλεπτα, μπάλα θα βγει εκτός. Η σούτ είναι για 3 και είναι έξω από τον Βούλα. 7-2. Διασαφήνιση από τον ρεφ στον Ροβάρη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Είναι στην κίνηση, αλλά δεν θα πάει μπάλα στη ρακέτα στον Ντούζη. Η μπάλα θα κλαπεί και τώρα ο Γουστίλης βρίσκεται ελεύθερος. Backdoor πάσα, πολύ ωραία. Η μπάλα δεν θα μπει μέσα, δεν θα μετατραπεί σε assist. Είναι μια πολύ ωραία πάσα. Πάρει το screen στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Ντούζη θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, ο Ντούζης, αλλά υπάρχει παράβαση των βημάτων για μία ακόμα φορά. Ο Πανταλόνας θα κατεβάσει μπάλα. Οι δύο ομάδες παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα στις βασικές πεντάδες τους. Καραγιάννης για 3-12. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Ερμπόλερς, έχουν 2 οι αντιπαλοί τους. Μετά από 4,5 λεπτά οι δύο ομάδες συνεχίζουν να εξακολουθούν να παίζουν με τις βασικές τους πεντάδες. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Στα 10 δευτερόλεπτα Σαράκης αλλάξει την μπάλα. Θα την πάρει και θα τη μετατρέψει σε 2 πόντους ο Ελοβάρης. 14. Ένα παιχνίδι με αρκετά χαμηλό τέμπο στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Ο Πανταλόνας πάει να βγάλει μια ωραία πάσα στον Βούλα, υπάρχει πόδι. Τον Κότσι. Μπάλα είναι ξανά για τους Airballers με 16 δευτερόλεπτα. Αγκουστίλης στην κορυφή. Πάντα σε ζώνη άμυνα τον Μπαλμπόα. Καραγιάννης στη γωνία. Θα να βγάλει την πάση του Αγκουστίλης. Θα την πάρει αυτός. Θα σου για 3 αλλά θα στοχίσει. Ρούζε στο rebound. Ο Νοβάρης θέλει να τρέξει και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Coast to coast. Τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 τώρα η Ρούκι Μπαλμπό. Από το 12 στο 16 Γούλας πάρει μια σωστή πάσα, έχει κλειστεί στη γωνία, δεν κάνει τρίπλα. Κρυστάλλης κλείνεται με 2 παίκτες, θα αστοχίσει, ενδεχομένως να αλλοιώθηκε η προσπάθειά του από κάποιον από τους 2 παίκτες που είχαν πάει να τον μαρκάρουν. Ελοβάρης θα δώσει την μπάλα και θα δώσει και screen. Ντούζη πάρει την μπάλα, να πάρει ξανά, υπάρχει πόδι. Μπάλα είναι για τους Μπαλμπόα ξανά. Για 14 δευτερόλεπτα. Ντούζης. Μπάλα πάει στην αριστερή γωνία, παραλίγο να χάσει ο Πάνο, πάλι να βγάλει μία πάσα που ήταν ο Κουκάκης, αλλά μπάλα κλάπηκε και τώρα υπάρχει προϋπόθεση εφηδιασμού, δεν καταφέρει ο Γουστίλης μετά από την ωραία πάσα του Πανταλόνα. Διορθώνω, vice versa. Ο Πανταλόνας μετά την ωραία πάσα του Γουστίλη. Μπάλα θα πήγε και θα βγει, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Ρούζης jump shoot είναι άστοχος. Προσπάθεια για επιθετικό rebound δεν θα δικαιώσει την Κότση. Για να δοθεί στο καμπίδι στην μπάλα για να βγάλει εκεί που ήταν συμπαίκτης του. Κάλης θα πάει για τον άπτο λέει, αν δεν τα καταφέρει. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound παρά λίγο από τον Ραγιάννη. Έχει κερδίσει δύο βολές. Διορθώνω το φάουλ, είναι χαμηλά. Γιατί παραξενεύτηκα κιόλας, γιατί να ήταν το φάουλ ψηλά. Δεν ήταν. Ο Γιάννης Γκούλας από την απέναντι πλευρά από την οποία έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Πάει να κάνει μια επίθεση, έναν εφηδιασμό ακόμα. Είναι άνθρωπος ο Λεμπάρης, θα αρκεστεί σε 2 βολές. Πράγματι αυτή τη φορά. Έχουμε 3-14 για το τέλος, το παιχνίδι παραμένει σε χαμηλό τέμπο, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στο ρυθμό. Έρμπολ στην πρώτη βολή ο Λεμπάρης.
πρώτο φάουλ των Air Ballers και ήταν για βολές. Air Ballers οι οποίοι ξεκίνησαν με έναν δυναμικό ρυθμό για τα δεδομένα του παιχνιδιού, για τις αναλογίες εδώ, το χαμηλό σκορ. Αλλά τρία λεπτά πριν το τέλος έχουν κολλήσει. Υπάρχει σφύριγμα. Ο Κότσους έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ, ήταν το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Μπαλμπόα. Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι είχαν ρυθμό, αλλά έκτοτε οι Airballers έχουν δει τη διαφορά να πέφτει από τους 8 πόντους στο 12, στους 3 πόντους σε διαφορά στο 17. Έχουν κολλήσει στους δικούς τους 10 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Ο Κάκης μαχαλαγεί στον αντίπαλο που είχε μπροστά του. Υπάρχει φάουλ από τον Κρυστάλλι που είχε πάει για βοήθεια. Αρκετά εύκαμπτες και οι δύο άμυνες. Οι Air Ballers δεν έχουν θέμα να δίνουν δεύτερο παίκτη για βοήθεια. Οι Μπαλμπόα απ' την άλλη δεν έχουν θέμα να παίζουν ζώνη. Πολύ ευέλικτο αμυντικό σχήμα, αμυντικό σύστημα, τόσο αυτό καθεαυτό η ζώνη όσο και η ζώνη που παίζουν οι Μπαλμπόα με τα match-up που προκύπτουν. Ζούζης θα δώσει το screen να πάρει ο Ελβάρης, θα πάρει και αυτός με τη σειρά του ένα screen από τον Κουκάκη, θα εκτελέσει μάλιστα μετά περίεργη επίθεση. Ο Ελβάρης αφού έδωσε το screen και πήρε την μπάλα, πήρε και ο ίδιος το screen από τον Κουκάκη. Ένα πλεονέκτημα όπως φαίνεται για τους Μπαλμπόα. Μέχρι μέσα δεν θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι. Το 12 έχει γίνει 19 και οι Μπόλερς έχουν κολλήσει στους 10 πόντους εδώ και πολύ πολύ ώρα. Δουστήλης, Κούλας στη weak side, βρέθηκε ελεύθερος, σούταρ για 3, ευστόχησε για 3, 13-9. Αλλαγή θέλει. Τώρα θα έρθει ξεκόλλημα εντός εισαγωγικών από τους 10 πόντους, παιδούχες. Παπαδημητρίου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά για τους Air Ballers. Λοβάρης, ωραία πάσα στην κίνηση στον Ντούζι. Παπαδημητρίου φρέσκος, θέλει να τρέξει. Ο Γιάννης θα πάρει την κορυφή και πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα στο Eurostep. Το φάουλ είναι ψηλά, δεν θα μπει το καλάθι, αλλά θα αρκεστεί σε δύο βολές ο Γιάννης. Ευχαριστώ. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Κουκάκη. Υπάρχει η πρώτη αλλαγή και για τους Μπαλμπόα. Ναι, κάνε. Τούζης θα περάσει εκτός. Ντούζης εκτός, Γκότσης εκτός, στη θέση τους θα περάσουν μάλλον στην Πουρνάρη συνίστηκα, δεν ήθελα να σπάσω τον κανόνα που έχω να μην μιλάω όταν οι παίκτες θέλουν πολλές. Έχει ψηλώσει κάπως το σχήμα του Μπαλμπόα. Παίζουν με τρεις ψηλούς, τόσο υψομετρικά όσο και το ρόλο που έχει ο καθένας από αυτούς. Μπορνάρης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Για απέναντί του τον Κούλα, ένα ενδιαφέρον μάτσα που προκύπτει στον αγώνα. Καραγιάννης. Κούλας. Σου διατρείς από εκεί που στόχισε προηγουμένως, θα στοχίσει και τώρα. Έχει και ένα μικρό χτύπημα στο στήθος, αν πρόλαβα να δω καλά από εμάνα, τους δύο τους θα βρήκανε. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάποιος προβληματισμός. Πάμε στον υψηλότερο παίκτη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σφύριγμα, παρά το γεγονός ότι ο Μπαλμπόα παίζουν με τρεις ψηλούς, προηγουμένως βγήκε ο Μάνος να μαρκάρει τον Γούλα. Σφύριγμα και βολές για τον Παπαδημητρίου.
αν ευτυχίσει την πρώτη διαφορά που πάει στο double score. Είναι άστοχος την πρώτη ο Παπαδημητρίου, 17-9 παραμένει. Με 2 ακόμα φάουλ να δώσουν οι Airballers. Είναι άστοχος στη δεύτερη και υπάρχει rebound από τον Ελοβάρη. Μάνος τώρα θα κατεβάσει. Θεωρητικά ο Pointer που τουρκίζει από το σχήμα που έχουν αυτή τη στιγμή στην πεντάδα τους. Η Balboa, μέχρι θα γυρίσει. Θα γυρίσει ξανά. Θα στοχίσει όμως. Για να είμαστε σε συμπληγάδες, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Μάλλον θα βγει εκτός, αλλά είναι για τους Airballers. Ο Γιάννης θα κατεβάσει. Έχουμε τελευταία 25 δευτερόλεπτα στο Christoph Madrid College. Περάσει από τον Νόνο, πάει κόντρα στον Κουκάκη. Θα στοχίσει, υπάρχει από τον Πόλη Μπάν τον Κουκάκη. Θα κατεβάσει την επίθεση. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Ρούκι Μπαλμπόα. Περνάει τον Καραγιάννη. Και τον Μπανταλώνα, βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ ο Μάνος. Και τα ειδικά. Είναι άστοχο στην βολή. Να ρίξει πάλι το ριμπάντο, δεν καταφέρνει. 4 δευτερόλεπτα. Ο Δημητρίου για 2. Το ταμπλό είναι άστοχο. Πατούσε τη γραμμή, θα ήταν για 2 αν μετρούσε. Πρώτα, τα πρώτα 10 λεπτά τελειώνουν με το σκορ στο 17-11. Προηγούνται με 6 πόντους οι Airballers. Οι οποίοι είναι μπροστά. Είχαν δύο ξεσπάσματα, είχαν ένα μεγάλο κενό νεκρό σημείο εντός εισαγωγικών. Δεν έχουν καταφέρει ούτε αυτοί ούτε οι αντιπαλοί τους να βρουν κάποιον σταθερό επιθετικό ρυθμό. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό σε πολλά ενδεχόμενα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Christoph Madrid College, το σκόρ είναι στο 17-11, σε περίπτωση που το ξεχάσατε πριν από ένα δευτερόλεπτο που το είδατε και πάλι. Οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Επιπίδης έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας αλλάξει τον Κουκάκη. Επιπίδης ο οποίος στον Τσάνος έχει πάρει και τον ρόλο του προπονητή. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι Airballers είχαν δύο σημεία στα οποία είχαν βρει ρυθμό. Έκτοτε είχαν ένα νεκρό σημείο. Ο εκθετικός του ρυθμός μοιάζει με σάντουιτς εντός εισαγωγικών. Μάλλον θα αστοχίσει. Ενδεχομένως να ήθελε να εκμετωπίσει κάποιο φάουλ, δεν το πήρε. Μπάλα είναι εκτός. Και ο Μακουλίδης έχει περάσει την θέση των Airballers αντίστοιχα. Ραγιάννης. Γιάννης Μακουλίδης, Γούλας και Κουρνάρης. Έχει το παλάτι. Κουρνάρης, Σάντης. Και έχουν σοβατός Μιζάνος, πίσω πάρει τώρα την μπάλα. 6 ψηλοί ανέτοιμοι στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Μόνο θα συγκρατήσει την μπάλα, θα αστοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από την Τουρνάρη. 19-13. Τώρα εκ νέου στους 7 πόδι. 6 διορθώνω. Πανταλώνας δεν είναι καλό στα μαθηματικά, το έχουμε πει. Ο Δημητρίου. Πολύ καλό passing game, σου για 3 είναι άστοχο ο Καραγιάννης. Ο Γούλας έχει πάρει αρκετά τρίποντα από εκεί πέρα. Μάλιστα από το ίδιο σημείο στόχισε σε 2 back-to-back στο πρώτο δεκάλεπτο. Στον Τσάνος. Σαράκης θα βγει εκτός μπάλα. Μπάλα μάλιστα μπήκε και σε τρίτο καλάθι αυτό των απορριμμάτων. Καραγιάννης θα επαναφέρει. Πανταλώνας. Το καλάθι το προηγούμενο που μπήκε δεν μετράει στο μπάσκετ. Πάντα σε ζώνη άμυνα
τον Ρίκι Μπαλμπόα. Ραγιάννης. Βγει ο Παλαιόνα. Πάρει την μπάλα, πάει να δώσει τον Μακουλίδη, αλλά αυτός θα χάσει, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει στη γωνία. Θα πάρει ένα καλό screen και θα δώσει την μπάλα. Φανταστικό pick and roll μεταξύ των δύο. Μισοβιτσάνος και Κατσαράκης. Πράγμα που μπέρδεψε τους air bowlers αρκετά για να εκμεύσουν φάουλ και δύο βολές οι παίκτες των Μπαλμπόα. Στην πρώτη βολή. Δεν χρειάζεται πολύ βολή για τους Μπαλμπόα. Έτοχος η δεύτερη για το 19-14 η διαφορά. 5 πόντους, κάτι έχουν πάθει την διαφορά απόψε. Όλο αυτό λέω, όλο αυτό αναφέρω. Δεν πρέπει να σημειώσετε το καλάθι του Μάκρυ. Ήταν 19 και... Ανταλώνω που θα ξαναδώσει τον Βούλα με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχο. Βάλα πήγε στο σίδερο και έπαιξε το καλάθι τελικά. Ο Τσαράκης. Χωρίς να χάσει χρόνο πάει μέχρι μέσω Τσάντης, είναι άστοχος όμως. Στην κορυφή, ο Βαγιάννης τώρα. Στη γωνία έχει δύο παίκτες πάνω του, Μακουλίδης πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη για μία ακόμα φορά. Δεν θα τα καταφέρει, μπάλα είναι εκτός, υπήρχε airball. Πήγε πολύ μαχητικά για το επιθετικό rebound του Δημητρίου, δεν τα κατάφερε. Χαμόγελα από τον Δημητρίου και τον Κατσαρά και από τον Δημητρίου τον περίμενε για να δώσουν τα χέρια. Τον κρέμασε λίγο με τα εκεί πέρα. Νάρης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Σκληρό ματσάπ. Δεύτερη προσπάθεια θα εκμεύσει το φάουλ ο Μπουρνάρης. Δεύτερο φάουλ. Ο Μακουλίδης έκανε το δεύτερο δικό του φάουλ. Από την απέναντι πλευρά. Δεν είδα. Είναι εύκολο. Τη δεύτερη ο Μπουρνάρης. Ο Γκότσος έχει δύο φάουλ. Από την τάση πλευρά. Καταλώνας. Βούλας στη γωνία. Ένα jump shoot με airball αυτή τη φορά. Ο Βούλας έχει δραστηριοποιηθεί πολύ από την δεξιά πτέρυγα. Τσαράκης. Τσαντζής θα στοχίσει. Βούλας θα πάρει το rebound. Από Δημητρίου τώρα. Από Δημητρίου και τώρα μάλλον. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχει η αλλαγή, υπάρχει και μπλοκ μαζί με την αλλαγή από τον Τσοβιτσάνο. Δούλεψε η ζώνη και οι αλλαγές αυτή τη φορά. Στο για 3, Μπουρνάρης είναι εύκολο. Του κάνω να φαίνεται εύκολο η Ρίκι Μπαλμπόα. Ρίκι Μπαλμπόα η οποία... Έβγαλαν μία άμυνα. Γλίτωσαν δύο πόντους και έβαλαν τρεις. Οπότε η διαφορά από το 19-15 πήγε στο 21-18, ενώ θα μπορούσε να είναι στο 23-15 θεωρητικά. Καραγιάννης πάλι ανάμεσα σε δύο. Στον Χρυσοβιτσάνη δόθηκε 2-1 το φάουλ. Στήλης σταματάει την τρίπλα, δίνει στο Μακουλίδη. Για 3 του πάει ο ίδιος το rebound του Δημητρίου. Είναι άσχημος, Μούλας θα πάρει αυτό. Θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Στήλη, καλό passing game. Αλλά έχει, ναι, έχει πατήσει την πλάγια γραμμή ο Μούλας. Είναι πολύ συνηθισμένο λάθος.
Εκτός αν δεν συνομιλούν. Είχαμε πει και προηγουμένως ότι ο Γούλας δραστηριοποιείται πολύ από την δεξιά πτέρυγα. Το πλήρωσε αυτή τη φορά, πάτοντας τη γραμμή. 21-18 παραμένει, 5-27 για το τέλος. Σάφης. Σαράκης. Μια laser πάσα στον Βιλτσάνο, πήγε να βγάλει μια σκαστή, δεν τα κατάφερε. Παπαδημητρίου, δύο σκαστές πάσες, τελικός αποδέκτης ο Κουστίλης. Πολύ καλός συνδυασμός. Καραγιάννης, Παπαδημητρίου και Κουστίλης συνεργάστηκαν ιδανικά. 23-18, διαφορά ξανά στους 5. Ο Βιλτσάνος θα κερδίσει την μπάλα μετά από μια reverse τρίπλα. Πάει να κάνει μια ακόμα, στέκεται στον αέρα. Καλάθι και φάουλ! Πω, πολύ εντυπωσιακή φάση. 23-20. Και δικαίωμα για μία βολή. Ο Κρυστάλης θα περάσει στη θέση του Μακουλίδη. Έμεσο τρίποντο. 23-20. Ναι, 23-21. Διαφορά στο καλάθι. Καραγιάννης. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Στήλη. Περνάει τον Μάνο, περνάει δύο παίκτες. Καλό passing game, υπέροχο passing game. Βγάζει ελεύθερο στην κορυφή τον Γούλα, ο οποίος θα συγχυθεί. Πέρασε και τον Ξάνθη προηγουμένως. Αμυντική ανισορροπία, φανταστική πάσα και ανάποδο lay-up από τον Γιάννη. Ζαράκης. Του ζητάει την μπάλα και την παίρνει, που μιλάω Τουρνάρης. Θα κοπεί από τον Κρυστάλλι. Πάνε να πετάξει την μπάλα. Αλλά έπιασε ο ίδιος την μπάλα. Υπάρχει παραβασή. Στήλης. Από Δημητρίου. Καραγιάννης δεν θα πάρει το screen τελικά από τον Μιχάλη, ο οποίος είχε ανέβει μέχρι ένα σημείο, δεν πήγε το screen. Αλλά θα βγει εκτός και είναι ξανά για τους bowlers. Από Δημητρίου. Ο Στήλης. Υπάρχει την μπάλα χωρίς να κοιτάει από το... Ο οποίος πάει πίσω από τον Καραγιάννη, δεν θα πάρει την μπάλα. Αυτή θα πάει στον Κρυστάλλι. Ο Καραγιάννης είχε πάει βοήθεια στον Κρυστάλλι. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν ελεύθερος. Πήρε το σουτ για τρεις στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Δεν κατάφερε. Σαράκης. Man to man η άμυνα των Bowlers. Πάει το screen ο Τζάνος. Είναι Τζάνος σουτ από τον Μάνο, θα τον δικαιώσει. Time out που ανήγγειλε ο Καταλάνας. Το time out είναι για τους airballers, οι οποίοι βλέπουν την διαφορά να πέφτει και να μην μπορούν να δουν τον ρυθμό που είχαν βρει έστω και σπασμωδικά στην πρώτη περίοδο. Έχουμε 3 και 10 για το τέλος. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μιλείτε μαζί μας. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Μαντουλίδη College για τη συνέχεια του αγώνα. Οι airballers πήραν το time out και συνεχώς εξάντλησαν τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή του. Ο Μπαλμπόα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα. Και τώρα συνεννοούνται μεταξύ τους οι παίκτες των Airballers. Ο Καταλάνας κάνει προς τιμή την μπάλα. Κάνει την κίνηση και βρίσκεται στη weak side ο Καταλάνας. Δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Κουστίλης θα προχύσει από την δυνατή πλευρά για τρεις. Ο Ζαράκης θα πάρει ένα screen. Έκανε screen ο Χασοβιτσάνος και κάτι έγινε και σαν να πήρε μαζί του δύο παίκτες. Θα πάρει τώρα τη laser pass από τον Φουρνάρη και θα... 77-77. Δεν ακόμα πήγε ρόλ και με τελικό αποδέκτη τον Χρυσοβιτσάνο. Ο Στήλης είναι στην κορυφή. Ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο δεν θα πάρει το τρίποντο. Ο Μανταλώνας βγαίνει από τα screen για μία ακόμα φορά, ιδιαίτερα δραστήριο στο ball παιχνίδι του. Θα δώσει την μπάλα στον Μπουλίδη, αυτό στον Κρυστάλλι και ο Κρυστάλλι στον Παπαδημητρίου, ο οποίος βρέθηκε από τη weak side στην αδύνατη, στην κορυφή. Αυτό έχει όμως για 3.
Εδώ και η Μπαλμπόα, η οποία έχουν ακόμα μία επίθεση. Ο Σαράκης έβγαλε την μπάλα στον Σάντμι, ο οποίος έκανε βήματα όμως. Υπάρχει time out που έχει προαναγγείλει ο Ελβάρης, ήθελε αλλαγή, αλλά αυτό άκουσαν οι διαιτητές, οπότε το έδωσαν. Οι δύο μάτσες πάνε στον πάγκο, έχουμε 2 και 3 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Οι Rocky Balboa, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φέρουν το μάτσο στα ίσα και από ρυθμό και από σκορ. Οι ομάδες βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στο σκορ στους 25 πόντους, όπως έχουμε σε λίγο, μείνετε μαζί. Είχε για μία ακόμα φορά, οι δύο ομάδες πήραν από ένα time out αρκετά γρήγορα. Χωρίς μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο. Μας, ο Κουλίδης. Ζητάει ο Κρυστάλης. Ο Κρυστάλης τον έχει κάνει τη ζωή δύσκολη μέσα στη ρακέτα. Ο Κρυστάλης θα πάρει τώρα την μπάλα για να δούμε. Βγάλει την πάσα στον Μπελάνα. Ξανά μπάλα μέσα στη ρακέτα για τον Παπαδημητρίου αυτή τη φορά. Υπάρχει στήριγμα όμως. Κατοχή ξανά για τους Μπαλμπόα. 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Υπάρχει deflection. Λίγο να χαθεί η μπάλα, ο Σαράκης. Λίγο να χάσει, υπάρχει ένα ακόμα deflection, προηγουμένως ο Ελοβάρης συγκράτησε την μπάλα. Πάνος θα επαναφέρει, βγάζει την μπάσα μέσα στη ρακέτα. Στην κίνηση ήταν ο Ελοβάρης, δεν τα κατάφερε όμως. Από την κίνηση πάρει τη σκαστή πάσα, μία ακόμα στον Καταλώνα. Πολύ ωραία συνεργασία μεταξύ των δύο. Ένας ακόμα ιδανικά εκτελεσμένος νηδιασμός για τους Airballers. Ο Τσαράκης. Αυτή τη φορά δεν θα πάρει κάποιος screen σε πρώτο χρόνο και ο Παπαδημητρίου παραλίγο να του κλέψει την μπάλα. Ανέβηκε ο Λοβάρης να του δώσει το screen, αλλά είχε πάει πίσω του Παπαδημητρίου. Κουκάκης που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο εκ νέου θα στοχίσει. Μάχει το ίδιο για το rebound, θα το πάρει ο Κατσαράκης, αλλά δεν έχει πατήσει την γραμμή. Αν και να μην την έχει πατήσει, την έβγαλε εκεί που ήταν μόνο ο Κρυστάλης. Δούζης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Κατσαράκη, μετά από αρκετή ώρα. Καταλώνας. Μουστήλης στη γωνία. Jump shoot μακρινό από τον Μουστήλη, είναι άστοχο. Υπάρχει jump λογικά. Όχι, δεν υπάρχει jump, δεν διορθώνω. Βιάστηκα. Έχει δοθεί φάουλ στον Μιτσάνο. Ο Παπαδημητρίου θα περάσει στον πάγκο στη θέση του Γούλας, επίσης μετά από αρκετή ώρα. Ψηλώνει το σχήμα τώρα των Airballers, οι οποίοι παίζουν και με Γούλα και με Στήλη και με Μακουλίδη. Μισάλης θα πάρει την μπάλα στην ρακέτα. Καριέο το σφύριγμα, υπάρχουν βήματα για μία ακόμα φορά. Πολλές παραβάσεις βήματων και για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. Μιας και μιλάμε για το πρώτο ημίχρονο, είμαστε 38 δευτερόλεπτα μακριά από τη λήξη του. Δούτης. Βάρης. Βάρης κάνει μια σκαστία, έχει απέναντί τον Γούλα και τον Μακουλίδη που ήρθε για βοήθεια. Μακουλίδης θα πάρει το rebound. Μιλής. Υπάρχει φάουλ. Ναι. Το φάουλ ήταν χαμηλά. Το τρίτο ομαδικό. Γούλας. Πολλά ανοιχτά χέρια στην άμυνα ζώνης τον Μπαλμπόα. Υπάρχουν βήματα για μία ακόμα φορά. 27-25, 15 δευτερόλεπτα, όλα για τη διάθεση του Ρούκι Μπαλμπόα. Ρούζης θα δώσει ένα screen στον Ζωβιτσάνη, αυτός θα σουτάρει για 3. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, ο Κρυστάλης δεν πήγε γρήγορα απέναντί του. Η μπάλα είναι εκτός για τους Airballers, οι οποίοι θα κάνουν αλλαγή. Για το τελευταίο 5 δευτερόλεπτο θα περάσει στον πάγκο ο Κρυστάλης, ο Καραγιάννης στη θέση του. Για να δούμε. 5 δευτερόλεπτα για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Airballers σε αυτά. Καταλώνας. Τώρα θα πιάσει την μπάλα παρά λίγο να χάσει από το Δούδη. Στο 3 του Στήλης είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Δούδη. Καλή επίθεση για τους Airballers, οι οποίοι μέσα σε 5 δευτερόλεπτα κατάφεραν και να συγκρατήσουν την μπάλα στο κέντρο και να βρουν ελεύθερο σουτ στη γωνία. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου 27-25, το ντέρμπι καλά κρατεί. Ήταν ντέρμπι από ένα σημείο και μετά, από το σημείο όπου έχουμε λίγο το νου μας.
Θα νεκράσει μία, ήταν για να στοιχιώσουν για τα καλά και να γίνουν ο κανόνας για τους Airballers, που είχαν δύο πολύ καλά σημεία στα οποία βρήκαν πολλούς πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν βρήκαν κάτι αντίστοιχο στο δεύτερο και έτσι η Ρίκη Μπαλμπόα το εκμεταλλεύτηκαν και αργά αλλά σταθερά μείωσαν τη διαφορά. Στρέφουν σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού για το δεύτερο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο Μαντουλίδη College. Έκατσαν για μία ακόμα φορά λίγο παραπάνω στον πάγκο. Η Ρούτι Μπαλμπόα αποφάσισαν την πεντάδα τους. Πον αυτά τουλάχιστον. Αποφάσισαν και μπήκανε πιο νωρίς από αυτούς στο παρκέ. Πιο αποφασιστική η Ρούτι Μπαλμπόα. Φαίνεται πρέπει να αρχίσει να βρει. Του στείλει. Για τρεις ο Δούλας πιάνει δουλειά από τη γωνία, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound του Καραγιάννη και το πρώτο foul που έχει γραφτεί. Αν δεν κάνω λάθος, τον Λεωβάρη. Πράγματι. 8-0. Έστοχος την πρώτη ο Καραγιάννης. Θα πάει να πάρει μια μπάλα που δεν προοριζόταν για αυτόν. Πήρε ο Γούλας που προοριζόταν για αυτόν. Παταλάβει στο 3 από την κορυφή. Ο Δούδης που τον μάρκαρε θα πάρει το rebound. Ο Ζαράκης. Ο Πάσος φωνάζει ο Χρυσοπιτάνος από τον πάγκο. Jump shoot, μακρινό δίποντο. Είναι άστοχο από τον Λεβάρη. Τώρα προϋποθέσεις ή μη ευθυδιασμού, αν μου επιτραπεί η εξηγασία, καθώς είχαν επιστρέψει. Μπαλμπόα ήθελε να παίξει γρήγορα ο Καραγιάννης. Χρυσάλης παίρνει την baseline. Πάει για ένα ανάποδο lay-up. Το βάζει λίγο με τον εαυτό του. Δεν θα σας τόξησε. Μπιζής. Έχοντας τον Μπουστήλη απέναντί του. Μπιζής το πόδι στον Τεσσαράκη. Πάρει το screen αυτός από τον Ελοβάρη. Ο Ελοβάρης θα δώσει τη γωνία. Το shoot είναι άστοχο όμως από τον Τεσσαράκη. Είχε βυθιστεί μέσα στη ρακέτα και ζήτησε την μπάλα ο Κουγκάκης, δεν την πήρε. Κοντρολόντας. Κουλάς. Για τρεις από τη γωνία, είναι άστοχος. Ο Στήλης χαμογελάει. Θα πάρει το screen, είχε ανέβει ο Κουκάκης, πολύ δύσκολο καλάθι για να μπει. Και ο Κουκάκης και ο Ελοβάρης είχαν ανέβει και είχαν πάρει μαζί τους τους δύο προσωπικούς τους αντιπάλους, τους είχαν φέρει αρκετά ψηλά στη ρακέτα. Κάτι που σήμαινε ότι υπήρχε πιο ανοιχτός διάδρομος από ότι άλλες φορές, υπό άλλες συνθήκες μέσα στη ρακέτα. Ένα running floater δεν θα δικαιώσει τον Κουστήλη τώρα. Μια αρκετά βιαστική επίθεση για τους Airballers. Ζαράκες. Στήλης θα πάει τώρα πάνω του, είχε αρκετό ελεύθερο χώρο και χρόνο μπροστά του ο Ζαράκης, δεν πήρε το σουτ. Ο Παντελώνας πήγε να κλέψει, δεν το κατάφερε. Ζαράκης. Θα πάει χαμηλά, θα συγκρατήσει μετά από την παρέμβαση του Γούλα. Επόμενο στα συγχαρητήρια από τον Σοπιτσάνο. 28-27 η διαφορά του είναι αναπνοή. Η διαφορά του είναι αναπνοή. Anyway. Στήλης. Καραγιάννης θα πάρει το screen από τον Κρυστάλη. Θα αστοχίσει. Νέρμπολ. Η διαφορά παραμένει στον έναν πόντο. Πήρε το rebound από τα λόγια. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ενήμερος ότι δεν είχε ανανεωθεί. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Ζαράκης με υπόγειο lay-up ενώ ξεφορτώθηκε τον προσωπικό του αντίπαλο. Στον παντάει ο Ρωτώνα. Ο οποίος τώρα θα ανεβάσει την μπάλα.
έχει το Καραγιάννη, που κάνει και σε καλή άμυνα. Ο Τσάνος θα δώσει οδηγίες, το ρώτησε στη γραμματεία time, είναι αμέσως με το που έμαθα ότι πήραν time out οι αντίπαλοι του, έσπευσε να δώσει οδηγίες, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College, το σκόρ είναι στο 28-29. Δεν ξέρω άμα κάνω overthinking, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι είχα κάνει zoom στο σκόρ και το απομακρύνω με το που ξεκινάω ξανά την μετάδοση είναι λίγο δραματικό. Anyways, οι Ρούγκι Μπαλμπόα έχουν την κατοχή μετά το timeout, βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο στο 28-29 δούλους στην κορυφή με τον Καραγιάννη. Ο jumpshoot μάλλον σε πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος ο Βαδαλώνας. Και βγει μπροστά του, δεν κατάφερε να τον περιορίσει. 28-31. Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου. Πανταλώνας στην κορυφή, έχει απέναντί του τον Κατσαράκη. Στα 5 δευτερόλεπτα ο Μπούλας αλλάζει πάσα Πανταλώνας. Στην πια 3 είναι άσχημα. Μπέρμπολ. Με καταφάσεις στο γήπεδο κάποιοι παίκτες τον respect για το επόμενο αγώνα. Μετά από αυτόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College έχουμε τον αγώνα μεταξύ Respect και Μιγυράκη Bucks. Δεν θυμάμαι ποιος είναι υπεδούχος για να μην αρχίσω κάποιον. Πανταλώνας θα πάρει μια πολύ ωραία πάσα σκαστή. Δείχνει ένας τον άλλον ο Καραγιάννης και ο Πανταλώνας. Ένας ακόμα πολύ καλός εφημιδιασμός. Όταν έχουν προϋποθέσεις εφημιδιασμού οι παίκτες των Airballers δεν χαρίζονται ιδιαίτερα. Μάνος. Ο Κάκης θα βγει, δεν θα πάρει την μπάλα. Κρατάει μαζί του τον κρυστάλλι. Είναι αρκετά περίεργο καθώς ο Κάκης τραβάει μαζί του τον κρυστάλλι χωρίς να δίνει screen. Ήταν πίσω από αυτό, όχι μπροστά από αυτό. Πανταλώνας από Δημητρίου. Στο για 3, κάτσε το σουτ. Είναι άστοχος στην βάση της Στεφάνης. Ο Κάκης δεν θα καταφέρει να πάρει το rebound, αλλά το πήρε ο Κασαράκης που ήταν πίσω από αυτό. Καλτσαράκης λοιπόν, Ελοβάρης, να Καλτσαράκης στην γωνία, θα πάρει το screen, Δούζης, Μάνος, κάνει δύο τρίπλες, Ελοβάρης παίρνει το screen από τον Μάνο, ο Γούλας αφέθηκε πίσω, ο Πανταλώνας μπήκε μπροστά του, έγινε το σουτ όμως, η μπάλα βγήκε εκτός. Από Δημητρίου. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, αλλά έχει επιδείξει προσωπικό του τίπλος και δεν κατάφερε ο Παπαδημητρίου να τελειώσει τη φάση, δεν έκανε καν την κίνηση. Υπάρχει φάουλ από ποιο χρειάζεται το φάουλ. Ποιο χρειάζεται το φάουλ. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Πανταλώνας. Υπάρχει φάουλ από τους Ρούτσι Μπαλμπόα. Ο Πανταλώνας είναι άστοχος στη δεύτερη. Μπαλά μπήκε και βγήκε. 30-31 παραμένει. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στα 5-39. Οι Airballers έχουν 2 στη δεύτερη περίοδο. Ρούτζ Μπαλμπόα, Δίδης. Δίδης πάει στην γωνία, δίνει την μπάλα εκεί. Δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά spacing για τους Ρούτζ Μπαλμπόα. Πάρει το screen. Στα 7 δευτερόλεπτα πάντα Δίδης με την μπάλα στα χέρια. Για 3 είναι άστοχος. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Ξανά επιθετικό rebound από τον Δίδης. Γκότσι, που ίσως περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά από πολύ ώρα. Κρυστάλλι θα εκτελέσει πολλές. Τόσο αλλαγή, τόσο αλλαγή. Υπάρχει... ναι, αλλαγή τώρα.
ψηλώνει ελάχιστα το σχήμα. Στο Βιτσάνος θα περάσει το Κατσαράκι. Το σχήμα ψηλώνει όχι σε τόσο, όχι τόσο για υψομετρικούς λόγους, αλλά σε, σε λόγους ρόλων. Παίζει σε πιο ψηλές θέσεις ο Βιτσάνος. Είναι έστω στην δεύτερη ο Κρυστάλης μετά το διεθνικό φάουλ. Τα βαθμοί είναι ξανά για τους Airballers. Λάρης ασχόλησε στο τρίποντο νωρίτερα. Ανταλώνας. 3:50 για το τέλος. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία των 31 πόντων. Καλό passing game και το διάβασε όμως το καλό passing game. Ο Δούλης έκανε ένα επίσης εξίδου καλό κλέψιμο, αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο. 31-33. Βρήκανε ανοιχτό τρίποντο στην κορυφή οι Airballers, αλλά υπολόγισαν ευρεκτός χωρίς τον ξενοδόχο. Μεσάλης πάλι στην κορυφή όπως και προηγουμένως. Πάλι θα πάει χαμηλά στον Μακουλίδη, υπάρχει ξανά κλέψιμο από τον Σοβιτσάνο αυτή τη φορά. Θα πάρει την μπάλα. Το 77 κάποιος φωνάζει ο Μακουλίδης, δεν πρόλαβα να δω καλά. Δούζης. Θα δώσει την μπάλα χαμηλά στον ψηλό, στον Λοβάρη. Στα 7 δευτερόλεπτα η μπάλα θα χαθεί. Καραγιάννης πάει τον Eurostep μέχρι μέσα μόνος του. Coast to coast δεν θα βάλει το καλάθι. Θα μπορούσε να το βάλει, αλλά αυτό δεν μπήκε. Θα αρκεστεί σε 2 ακόμα βολές. Φάουλ που χρειάστηκε στον Γκότσο είναι το τρίτο δικό του και το τέταρτο ομαδικό για αυτή την περίοδο, για την ομάδα του. Είναι έστοχος στην πρώτη βολή ο Καραγιάννη. Δεν έχουν κάνει ακόμα κανένα φάουλ μετά από 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα οι Airballers. Έστοχος και στη δεύτερη ο Καραγιάννης. Μία ακόμα ισοπαλία στους 33 πόντους αυτή τη φορά. Χαμηλό σκορ όπως έλεγαν τα προγνωστικά. Υπάρχει μια λάθος πάσα από τον Βιτσάνο, διορθώνω. Υπάρχει κλέψιμο. Ο Γιάννης θα αστοχίσει πέφτοντας. Γκότσης το rebound. Λοβάρη. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Πανταλώνα. Είχαν φάουλ να δώσουν και έχουν ακόμα. Με 3 ακόμα φάουλ να δώσουν για να δούμε πώς θα τα κάνουν και αν θα τα κάνουν spread out στα τελευταία 2-28 που έχουμε για τη λήξη της τρίτης περίοδου οι Airballers. Ζουζής συνηθίζεται στη ρακέτα. Μπουρνάρης βγαίνει έξω από αυτή και παίρνει μαζί του το Μακουλίδη. Βρίσκονται και οι δύο στην κορυφή τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα, ωραία πάσα στην κίνηση. Ο Σοβιτσάνος θα πάρει μια πολύ ωραία πάσα. Τον Λοβάρη. Στην κίνηση, πολύ όμορφο καλάθι. 33-35. Πανταλώνας. Καραγιάννης από Δημητρίου. Μια σκαστή πάσα. Υπήρχαν πολλοί παίκτες στον Μπαλμπόα και η μπάλα σταμάτησε σε κάποιον από αυτούς, τον Μπουρνάρη, αλλά μια σκαστή πάσα. Υπάρχει λάθος στο λάθος. Τα δύο κλεψίματα αλληλοεξουδετερώθηκαν και η μπάλα είναι ξανά για τους Μπόλερ, για τους Μπαλμπόα, διορθώνω. Λοβάρης. Χάσαμε τα μυαλά μας με τόσες εναλλαγές. Σουδιά 3, πάρα πολύ δύσκολο, μαρκαρισμένο μετά από προσποίηση από τον Σοβιτσάνο. Η μπάλα δεν θα βγει εκτός, αλλά είναι για τους Airballers. Πανταλώνας. Υπάρχει λάθος, μια ακόμα φορά. Λοβάρης. Θα γυρίσει reverse, θα βγάλει την πάσα στον Μπουρνάρη. Καλό passing game, βρίσκει ελεύθερο δίποντο, το οποίο θα το πάρει ο Δούζης και θα ευστοχίσει, στέλνοντας τη διαφορά στους 4 πόντους ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 33-37. Λίγο πριν τη λήξη, λίγο πριν το συμπλήρωμα 30 αγωνιστικών λεπτών, είναι η Airballers αυτή που βρίσκεται στην πλάτη στον τοίχο. Παπαδημητρίου. Jump shoot για 2, είναι άστοχος ο guard των Airballers. Κάτω, ας ελπίσουμε να είναι όλο καλά. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Καραγιάννη.
υπάρχει αλλαγή γουστήλη σε περάσει τη θέση του Παπαδημητρίου, ο οποίο κάθεται. Ο Παπαδημητρίου, όχι, δεν κάθεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τρέχει όλη την ώρα. Τζιτζάνο στην επαναφορά. Κουρνάρης στα 12 δευτερόλεπτα με τον Μαχουλίδη στο 3 είναι άστοχος. Είχαν εδώ momentum η Μπαλμπόα, αλλά αυτό το τρίποντο δεν πάρθηκε. Δεν μπήκε μέσα. Δεν υπάρχει κανεί τρεις πόντι, αυτό εννοούσα. Δεν υπάρχει η εκτροφή. Και αυτός με 3 φάουλ. Όπως στην πρώτη ο Μαραγιάννης. Και το 77-3 έχει. Χρυσοβιτσάνος και Ζούζης έχουν από 3 φάουλ και ο Γκότσης κάθεται στον πάγκο αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή. Κάραμαν, κορτίνιος κάθε. Τελειώνει η μπαταρία στην κάμερα. Ζάρης. Μια ωραία πάσα στον αέρα. Πολύ ωραία επίθεση τελευταία εκμεταλλευόμενη η Μπαλμπόα. Το τελευταίο χρόνο 34-39. Διαφορά 5 πόντων είναι αρκετά μεγάλη δεδομένων των αναλογιών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και στη συνέχεια μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Σκόρμε 34-39. Δύο ομάδες πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και είναι έτοιμες να διασταυρώσουν τα ξύφη τους, τα μπασκετικά ξύφη τους. Για τα τελευταία 10 ενιαία λεπτά. Ο Ρίκη Μπαλμπόα τώρα θα την μπάλα στο παρκέ. Ο Ρίκη Μπαλμπόα έχουν την κατοχή και τη διαφορά στο συν 5 για αυτούς. Κουρνάρης, ψιλοκρεμαστή πάσα, θα βρει τον Τσαφή. Υπάρχουν βήματα για μία ακόμα φορά. Στο πόδι του, θα συγκρατήσει τελικά. Μπούλας, πάρα πολλά σηκωμένα, υψωμένα χέρια. Χέρια, αυτό ακριβώς φωνάζει ο Χρυσοβιτσάνος για μία ακόμα φορά. Πάει μέσα, θα αφήσει την μπάλα με ένα ανάποδο lay-up στο καλάθι που θα ρίξει τη φορά στις 3 ο Καραγιάννης. Χρυσοβιτσάνος πολλές φορές έχει φωνάξει χέρια. Και με τα χέρια που φωνάζει ο Χρυσοβιτσάνος και με τη ζώνη που παίζουν από την αρχή του παιχνιδιού η Ρούκη Μπαλμπόα. Είναι φανερό ότι θέλουν να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο, αέριο χώρο, είναι αέριο χώρο μάλλον. Μπορούνε. Jump shoot είναι εύστοχο τελικά από τον Μπουρδάρη. Έπεσε κάτω ο Κρυστάλλης, όλα καλά. Πολύ δύσκολο καλά, πραγματικά. 36-41. Αέρας derby. Εδώ και πολλή ώρα. Γουστήλης. Κοιτάξτε πόσο καλά κλείνουν οι Ρούκη Μπαλμπόα. Στην άμυνα, αρνώντας, αρνόμενη deny, όπως λένε στα αγγλικά. Υπάρχει σφύριγμα. Στο γήπεδο χειροκροτούμενος αφού έχασε την πρώτη πόλη ο Καραγιάννης στην βάση της λιμάνης στην μπάλα. Μια άστοχο στη δεύτερη. Ο Ταράκης. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ από τον... ναι, από τον Παπαδημητρίου. Ο Ταράκης τα επαναφέρει.
Λουτσάνος. Έχει κλειστεί, έρχεται η πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Βασίλη αυτή τη φορά. Δεύτερο αστερί. Είχε προσπαθήσει ο Χριστοβιτζάνος προηγουμένως που έβγαλε που προσπάθησε να βγάλει την μπάλα. Το Ξαντή είχε κλειστεί πολύ καλά και αυτός και ο Ξαντής. Υπάρχει κλέψιμο από τον Δημητρίου. Δεν μπορούσαν να πιάσουν την μπάλα χωρίς να κάνουν παράβαση μπρος πίσω είπε και στον Βαλμπόα. Και ο Βουστίλης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το καθαρό μυαλό έχει αρχίσει να γίνεται ένας παράγοντας που θα αποτελέσει. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον κατακτήσει. Υπάρχει σφύριγμα, μία ακόμα αλλαγή κατοχής. Ρεμίστε, λέει ο Βούλας στους παίκτες του, κάνοντας και τη σχετική οικονομία. Συμφωνώ. Όποια ομάδα καταφέρει να ρεμίσει θα είναι ένα πολύ μεγάλο σύν. Ίσως να αρχίσουμε να κάνουμε και μαθήματα γιόγκα στο γήπεδο του Μαντρίδη Κόλετζ. Υπάρχει φάουλ και πάλι κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Τρία τα ομαδικά φάουλ των παίκτων των Airballers, οι οποίοι έχουν κάνει πολλά μαζεμένα για ούτε 2,5 λεπτά. Σαν τρίτο πάρει την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, πέφτει, θα βγάλει την μπάλα στον Καράκη. Ελοβάρης παίρνοντας ένα screen, έχοντας δύο παίκτες απέναντί του. Στην πια τρεις, βρέθηκε ελεύθερος ο Καράκης, δεν κατάφερε να ευτυχήσει από τη γωνία για τρεις. Δεύτερο φάουλ για τους Μπαλμπόα. Jump shoot είναι άστοχος. Καραγιάννης θα καταφέρει να πάρει το rebound ο Γκότσης, αλλά υπάρχει κλέψιμο. Γούλας θα συγκρατήσει. Πολλά λάθη συμβαίνουν, πολλά λάθη αλλήλου εξυδετερώνονται, καθώς και οι δύο ομάδες κάνουν back πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει Κρυστάλλης θα... Όχι, πήγα να πω θα βρει ελεύθερο χώρο. Λάθος, τον δημιούργησε καλύτερα. 40-41 η διαφορά σε απόσταση αναπνοής. 6-40 για το τέλος. Βυθίζεται στην αρχή και ζητάει την μπάλα ο Τουργάνης. Δεν θα την πάρει σε 2-3. Είναι άστοχος ο Κασαράκης. Υπάρχει rebound από τον Φουρνάρη. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον Φουρνάρη προτού πάρει το rebound και προτού προλάβει να υπάρξει περαιτέρω παιχνίδι. Του Στήλης. Του Δημητρίου. Μπάλα στη ρακέτα στον Κρυστάλλη, jump shoot, Γκούλας είναι άστοχος. Γκότσι στο rebound. Σταράκης. Στο screen. Ελοβάρης. Ελοβάρης θα πάρει την μπάλα. Σαφής. Μπάλα θα βγει εκτός για τους... Με τον Κιμπαλμπόα θα κάνουν ένα λάθος αυτή τη φορά, θα χάσουν την μπάλα. Και θα καλέσουν και time out. Έχοντας το σκορ να είναι στο 40-41. Τη διαφορά να είναι υπέρ τους με έναν πόντο, αλλά το momentum να μην είναι σε κάποια χέρια, να αιωρείται στον αέρα, να αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός συγκλονιστικού αγώνα για την ένατη αγωνιστική του Development League. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στο κλειστό του Αντιλίου College. Οι δύο ομάδες πέρασαν. Κοιτάξτε, απλά κοιτάξτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο αποφασισμένοι, πόσο ανοίγουν τα χέρια τους και οι πέντε παίκτες στον Ρούκι Μπαλμπόα με ανοιχτά χέρια για να κάνουν deny όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες κυρίως μπορούν, αλλά και αφήξεις των αντιπάλων τους και τα κέτα με την μπάλα. Και ακόμα χειρότερο στο καλάθι τους. Καραγιάννης αλλάζει τη γωνία με τον Κουστίλη, υπάρχει σουτιά 3 από τη γωνία από την weak side, θα καταφέρει να προλάβει ο Κατσαράκης, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, το σουτ δεν πήγε. Ο Κατσαράκης θα πάρει το καλό screen, δεν υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες των Airballers, ο Χριστοβιτζάνος. Νάρης
Βαρθιά, στο ποσούτ από τη γωνία μας πήρε το δίποτο αυτή τη φορά. Από τον Ελοβάρη, Κουστίλης. Μεταλώντας. Βούλας. Καρογιάννης, καλό passing game, θα πάει μέσα μέσα, πήγε να πάρει το... δεξί διάδρομο, υπάρχει φάουλ επισκοπού. Από τον Ελοβάρη. Δεν θέλει να τον περιορίσει. 3-3 τα φάουλ. Στα τελευταία 5 λεπτά στα οποία έχουμε μόλις περάσει, οι δύο ομάδες έχουν από ένα ακόμα φάουλ να δώσουν. Ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Γιάννη. Υπάρχει επιθετικό rebound με τον ίδιο και... τέταρτο. Δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ που χρεώθηκε στον Χατζοβιτσάνο. 4 ομαδικά φάουλ και 4 προσωπικά για τον Χατζοβιτσάνο. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Άστοχος στην πρώτη βολή Καραγιάννης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αλλαγή, αλλά σηκώνεται σαφώς από τον πάγκο. Άστοχος τελικά που βγάλει το rebound. Κουρνάρι το rebound. Σαράκης. Δεν υπάρχει στην πρώτο χρόνο αλλαγή. Ο Χρυσοβιτσάνος παίζει με 4 φάουλ. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα βγάλει στο Μάνο. Σαράκης. Από την μπάλα θα βγάλει την μπάλα στον Κουρνάρι. Δεν θα τα καταφέρει. Υπάρχουν χέρια πάνω στην μπάλα. Ο Δράγκου Στήλης. Μια σκαυτή πάσα στον Μπανταλώνα. Πάει μέχρι μέσα. Αυτός αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 40-42-41. Για συνεπήρε ο ρυθμός του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με πολύ χαμηλό τέμπο, με πολύ χαμηλό σκοράρισμα. Το χαμηλό σκοράρισμα μας συντροφεύει ακόμα, αλλά το τέμπο έχει ανέβει σίγουρα. Τώρα περνάει στον πάγκο ο Χρυσοβιτσάνης, στη θέση του Μπουκάκης. Παραμένει ψηλό το σχήμα των Μπαλμπόα. Άρεσε την κίνηση να πάρει την μπάλα, αλλά αυτή θα βγει εκτός τελικά. Στήλης θα περάσει εκτός. Έχει δείξει μόνο το δάχτυλό του μοραγή, αν δεν κάνω λάθος. Έχει, το έχει στο πλήξει. Κάτι με το δάχτυλό του, αν δεν καταλάβει καλά. Υπάρχει παραλίγο κάτω. Είναι τόσο γρήγορα. Υπάρχουν τόσο γρήγορα πράγματα, τόσο πολλά πράγματα να συμβαίνουν σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Κάνω τόσο εξάσκηση, θα μιλάω γρήγορα που θα γίνω δεύτερος Eminem. Είναι καλό γιατί έχω δεύτερη καριέρα να με περιμένει μετά. Σκαστή πάσα. Σαράκης δεν θα πάρει το σουτ, θα ξαναπάρει την μπάλα από τον ψηλό. Στο ένα δευτερόλεπτο στην πια 3 είναι άστοχο airball από τον... Μπλάρι. 42-41 παραμένει, 3-48 για το τέλος. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Λίγος χρόνος. Χαμηλό σκορ, 42-41. Το σουτ θα μπει. Μπάλα αναπήδηση πολλές φορές, αλλά μπήκε από τον Δημητρίου. Όπως έλεγα, λίγος χρόνος, χαμηλό σκορ, συμπληρωμένα ομαδικά. Πολλοί παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν για ένα ντέρμπι έχουν συντελέσει και συντελούν ακόμα. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ανάμεσα σε 2 θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι του Κουρνάρη. Θα αρκεστεί αυτό σε 2 βολές. Το φάουλ έχει χρειωθεί στον Βούλα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Στήλης έχει... αλλαγή, κάμφθηκε το δάχτυλό του τελικά, δεν αιμορραγούσε. Όπως είπε στον Μπανταλώνα, στη διάρκεια εκτελούνταν πολλές. Ούλας.
πουλάς στην weak side, πατάει τη γραμμή ο Καραγιάννης. Θα πάρει το μακρινό τίποτα ή το τρίποτα, υπάρχει καλάθι από τον Μακουλίδη, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 5 πόντους με 2.52 για να μπορούμε για το τέλος. Κάνω και τα λόγια μου. Κατσαράκης. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο που ξεκίνησε από τον Καραγιάννη, που θα πάρει τώρα την μπάλα. Μακουλίδης μετά από μια προσπίση, jump shoot είναι άστοχος ο Παπαδημητρίου, ο οποίος έβαλε προηγουμένως ένα τρίποντο πάρα πολύ μεγάλο, που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και στην ψυχολογία της ομάδας του. Κουτσαράκης, Κουκάκης. Έχετε κάνει προσποίησεις, θα γυρίσει από την άλλη. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως, Κουτσαράκης δεν μπορεί να απαντήσει στο προηγούμενο τρίποντο του Παπαδημητρίου. Καραγιάννης. Καλώνος. Ξανά Καραγιάννης στην κορυφή με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν υπάρχουν αλλαγές σε κάποια άμυνα μέχρι στιγμής. Έχει απέναντί του τον Λοβάρη. Πάει να τον παίξει. Χωρίς φάουλ, λέει ο κάποιος από τον πάγκο. Τελικά έγινε φάουλ. Πράγμα που σημαίνει δύο βολές. Ένα λεπτό λίγο. Περιμένετε. Με δύο time-out οι Air Brothers. Υπάρχει μια μικρή διακοπή για αλλαγές. Ο Μακουλίδης περνάει εκτός, ο Κουργάνης, ο Τουρνάρης περνάει εκτός. Είναι στόχος 49-42 για φράσκους 7 πόντους, 1-50 για το τέλος. Για να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει απάντηση από το Ισουρίκη Μπαλμπόα. Θέλουν σκορ και γρήγορα. Σαράκης έχει κλειστεί στη γωνία, σταματάει την τρίπλα, ψάχνει πάσα, ότι βγάλει τελικά τον Κουκάκη, ο οποίος θα γυρίσει με τον Μακουλίδη. Θα στοχίσει. Υπάρχει rebound, 1-33 για το τέλος. Με οποιοδήποτε τρόπο οι παίκτες των Air Ballers θα πράγματα θα γίνουν πολύ πολύ δύσκολα. Δεν θέλει πάλι αυτές. Προπομείνει 12 δευτερόλεπτα, Καραγιάννης. Υπάρχει κλέψιμο, ο Κατσαράκης θα συγκρατήσει. Τώρα γρήγορη πάσα στον Δούζη, 1-1-2-1. Είναι εντυπωσιακότατο το μπλοκ που κάνει ο Πανταλώνας, χωρίς φάουλ. Στο 1-15. Κυνήγησε τον προσωπικό του αντίπαλο και δεν του έδωσε δύο εύκολους πόντους, ούτε δύο δύσκολους, ούτε το καλάθι δεν μπήκε. Στο Τσάνος θα πάρει το screen, βρέθηκε ελεύθερος καθώς ο Παντελόνας, ο οποίος είναι ο δεύτερος που έχει για κλέψιμο με overplay άμυνα. Όλοι που έχει βρεθεί στον Μακουλίδη. Άστοχος την πρώτη πολύ ο Κουκάκης, έρβολ. Πούλας έχει τον αναγγείλει αλλαγή στην γραμματεία. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Κουκουλίδη. Γιάννης. Από την τρίτη υπάρχει deflection από τον Λοβάρη. Κρυστάλλι θα συγκρατήσει σου για 3 από τη γωνία με άστοχο. Υπάρχει rebound. Στο έξω Μακουλίδης. Λοβάρης πρέπει να μπουν πόντι. Θα κερδίσει το foul. Ο ψηλός στον Μπαλμπόα. Φάουλ που έχει κερδίσει τον Παπαδημητρίου. Τέσσερα.
4 φαουλ ο Παπαδημητρίου. Κάτι σίγουρα δεν ακούσατε. Ήταν πολύ μακριά όταν το είπε αυτό. Έστοχο στην πρώτη βολή. Εφαρμόζει ψυκτικό υλικό ο Μπουστίλης στο δάχτυλό του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Άστοχο στη δεύτερη. Αν μπει time out του Παπαδημητρίου. Η βολή δεν μπήκε όμως. Υπάρχει φαουλ τώρα από τον Λοβάρη, που είναι πολύ μεγάλο αντίπαλο η Βίκη Μπαλμπά και τον χρόνο πλέον. Θέλω να σταματήσουν αυτόν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά γίνεται, ακόμα και με φάουλ. Λάθος πάσα από τον Μισοβιτσάνο. Ο Παπαδημητρίου. Ματαλώνας, τελευταία 30 δευτερόλεπτα. Βούλας, Ματαλώνας, υπάρχει τώρα το φάουλ. Θέλω να σε εκτελέσει βολές. Έστω πως την πρώτη βολή. 50-43. Έστω πως και στη δεύτερη. 51-43 με 24 δευτερόλεπτα στο τέλος. Ζορτζάνος περνάει πολύ κόσμο, σουτιά 3. Παρά λίγο να μπει, είναι άστοχο όμως. Παχουλίδης στο rebound στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Χειροκροτήματα από τον Παπαδημητρίου. Οι παίκτες αυτούς δεν άλληλο συγχαίρονται. Μπάλα θα μπει κάτω στο παρκέ. Τελικό σκορ 51-43. Ένα παιχνίδι με πολλές αναλλαγές στο momentum και στο σκορ. Σκορ είναι όντως χαμηλό. Καταφέρει να φάνει τη νίκη. Μία ακόμα νίκη στο θησαυροφυλάκιο εντός εισαγωγικών των Airballers για την Development League. Οι ομάδες κατάφεραν να κάνουν τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτές. Έπαιξαν πολύ καλή άμυνα οι Μπαλμπόα από τη μεριά τους. Κατάφεραν να κρατήσουν μόνο στους 51 πόντους στους αντιπάλους τους. Πολύ θετικό αυτό, είναι κάτι το οποίο μπορούν να κρατήσουν. Κατάφεραν επίσης να εκμεταλλευτούν τα νεκρά σημεία των αντιπάλων τους. Αλλά τα μη νεκρά σημεία των αντιπάλων τους κατάφεραν να υπερισχύσουν και να διαμορφώσουν τη διαφορά των 8 πόντων με την τελευταία λήξη του παιχνιδιού. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τη γραμματεία. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά.